πιο σημαντικό. Στην επίθεση είναι η Ουκρανία, η ευκαιρία και το γκολ. 0-1 πάρα πολύ νωρίς το τρίτο λεπτό για την Ουκρανία με την Καλίνινα. Καθώς ολιγόρησε λίγο εκεί η άμυνά μας μέσα στην μικρή περιοχή, με την Καλίνα επωφελείται και να πηγαίνει κοντά στην μπάλα, η οποία ήταν μέσα στη μικρή περιοχή για να πλασάρει την ζωή Νάση και πολύ νωρίς να ανοίγει το σκορ για την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Εδώ ήταν φανερή έλλειψη συγκέντρωσης που επέδειξε η Εθνικούλου. Γεμίζει σιδηρά προς την περιοχή, δεν βγήκε η Σαμψόν. Η ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα, δοκάρι και γκολ! 1-1 από την Ελένη Μάρκου που σκοράρει ξανά. Μια δύσκολη κεφαλιά ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή της Ουκρανίας. Από το γέμισμα της Δανάη σιδηρά, η μπάλα πήγε τόσο γωνία που η Σαμψόν, ενώ στην αρχή έκανε τα βήματα για να βγει, δεν βγήκε τελικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη φάση και η μπάλα, αφού πάει πρώτα στο αριστερό της δοκάρι, εν συνεχεία να καταλήξει στα δίχτυα της για το 1-1 της εθνικής μας ομάδας. Δείτε την Ελένη Μάρκου. Πολύ... Την μπάλα στην περιοχή, το πλασέ 2-1. Η εθνική ομάδα με τη Σπυριδονίδου. Ασίστ η Γεωργατζή στην πρώτη της επαφή με την μπάλα. Δίνει στην Σπυριδονίδου που κινείται στα φορ και εκτελεί σαν φορ για να κάνει το 2-1 για την Ελλάδα. Κλάσης τελείωμα και αυτό, όπως ήταν το πρώτο γκολ μας από την Ελένη Μάρκου. Συγχαρητήρια.